είπαμε λοιπόν ότι όλα είναι συγχρονισμός, αυτό που μας συγχρονίζει, να και σαν να πάτησε έρχεται, η δόνησή μου με συγχρονίζει. Λοιπόν, η πεποίθηση, ότι η δόνησή μου με συγχρονίζει. Είναι σαν οτιδήποτε άλλο που στο λέω σε πολλές βαθμίδες. Είπαμε ότι πιστεύω, βλέπω, αυτό που εκπέμπω λαμβάνω. Στο συγχρονισμό όμως των σεναρίων τώρα, τι λέω, η δόνησή μου με συγχρονίζει. Άρα ό,τι δόνηση είμαι, με συγχρονίζει με ανάλογα γεγονότα. Βλέπετε στη ζωή μου, εγώ από τη στιγμή που έχω μια δόνηση, φανταστείτε ότι όλοι μας τώρα είμαστε πάνω στο γη έτσι όπως είμαστε και βγαίνουμε ο καθένας έξω. Φανταστείτε ότι ο καθένας λοιπόν, αναλόγως τη δόνησή του, δημιουργεί μονοπάτια. Πράσινα, κίτρινα, μπλε, αναλόγως τη δόνηση, φανταστείτε. Αυτός που δημιουργήσει λοιπόν χαμηλές δονήσεις, στα μονοπάτια που δημιουργεί, δεν σε περνάει μέσα από φασαρία, τα ατύχημα, ιστορίες, τον Ατάλο, που είστε κάπως. Συγγνώμη, έκανε εκείνο τον Ατάλο. Ούτε μαγειρεύει ένας άνθρωπος που έχει μάθει από αυτά τα μαθήματα, και δεν τα χρειάζεται, ξαφνικά μέσα στα μονοπάτια αυτά που είναι έτσι σαν κουβάρια, έχει ένα πράσινο μονοπατάκι που ως διαμαγιές θα περνάει από όλα και δεν πέφτει τίποτα πάνω του. Ξαφνικά είναι εύκολα για κίνημα, έτσι δεν είναι. Και, ναι, εγώ κάνω αυτή την πρακτική. Έβγαινα έξω και έβλεπα τον εαυτό μου σαν από παράλληλες πραγματικότητες, δηλαδή πορείες που είχα, να διάλεγα την καλύτερη. Το καταλαβαίνετε. Και με εμπιστοσύνη ότι διαλέγω την καλύτερη, προχώραγα. Και αυτό συμβαίνει. Και αυτό πάντως συμβαίνει. Η δόνησή μου διαλέγει από τις παράλληλες πραγματικότητες, από τις παράλληλες χρονογραμμές, από τις παράλληλες πορείες, σαν να βλέπα πολλούς σταμάτητες με πολλές γραμμές και εγώ διάλεγα την καλύτερη. Κατάλαβες, όπως σου βγάζει το κινητό που σου λέει πώς να πας. Έτσι, 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 με διόρια μπορείς. Ναι. Αυτή η εμπιστοσύνη, παιδιά, έρχεται από τη δόνηση. Μόλις εσύ δονήσεις και τις περισσότερες φορές, έβαζα το εσωτερικό GPS, μια άλλη διαστητική δύναμη που έχουμε. Και έλεγα, έψανα π.χ. φαρμακείο, ήταν Κυριακή. Και έλεγα στον εαυτό μου μέσα. Να πάω στο φαρμακείο. Τέρμα. Έλεγα, έπαιρνα να πάω στο φαρμακείο. Και άφηνα τον εαυτό μου και πήγαινε. Και ως διαμαγείρεσα, παιδιά, έπεφτα πάνω σε ένα φιπερέμπο φαρμακείο. Χωρίς να βλέπω τίποτα. Αυτό έχει γίνει πολλές φορές στη ζωή σας, το ξέρετε. Βάζετε λοιπόν στο GPS την κατεύθυνση και αφήστε να κάνει μόνο του. Πάρκινγκ, τηλεφωνό, όλα αυτά. Ναι. Αφήστε λοιπόν, βάλτε το GPS και αφήστε να σας πηγαίνει μόνο του, έτσι. Πολλές φορές θα δείτε πώς λειτουργεί. Άρα η δόνησή μου με συγχρονίζει. Γι' αυτό σας είπα πριν, τι θέλετε να έχετε γύρω σας. Θυμάστε που πάμε πριν για τα σεμινάρια, δεν έχει το κόσμος και τέτοια. Είναι συγκεκριμένες δονήσεις λοιπόν που έρχονται σαν απάντηση. Καμιά φορά βλέπετε, συγκεκριμένες δονήσεις. Δεν μπορούμε να τις κρίνουμε, καλό, κακό, ιστορίες, αλλά αν νιώθεις καλά, να ξέρεις ότι μέχρι στιγμής αυτό είναι το καλύτερο για σένα. Αν δεν νιώθεις καλά, σου λέει φίλε, γίνε καλά για να δεις με ποιοι θα συγχρονιστείς. Καταλάβετε πώς πάει. Σου λέει γίνε καλά, άμα θες. Νιώσε καλά μέσα να δεις με τι θα συγχρονιστείς. Πάμε σε άλλη δόνηση, σε άλλη πεποίθηση. Αυτή η πεποίθηση κολλάει με μια άλλη που είχαμε γράψει πιο πριν, θα μου πείτε εσείς με ποια. Κάθε στιγμή είναι μια αρχή και ένα τέλος. Θυμάστε που ξεκίνησαμε στην αρχή και σας είπα μια πεποίθηση που αναλύσαμε και σας είπα αυτή την πεποίθηση για να την καταλάβετε. Κάθε στιγμή είναι μια αρχή και ένα τέλος. Για να μπορούμε να αλλάζουμε στιγμές. Ποια ήταν, για θυμηθείτε. Έτσι, να κλέψουμε να δούμε. Ναι, κλέψτε. Εγώ δεν λέω να κλέψετε. Αλλά εγώ θέλω να τη δέσετε μαζί, να την ενώσετε μαζί. Είναι αυτό που κάνουμε, ότι κάθε στιγμή που κάνουμε τώρα. Μπράβο. Δεν υπάρχει παρελθόν. Έτσι. Είναι το καλύτερο για μας. Και ό,τι κάνουμε είναι η επιλογή μας. Είδατε, δεν κολλάει με αυτό. Βλέπετε, είδατε πως κολλάει. Κάθε στιγμή λοιπόν. Τώρα. Και από κάτω γράφω άλλο. Μία κάθε στιγμή. Δεν χρειάζεται να την αναλύσουμε την προηγούμενη, έτσι, γι' αυτό την προχωράμε. Κάθε στιγμή είναι άξια ύπαρξης. Κολλάει και με την προηγούμενη και με την αιτία. Κολλάει, ε. Άρα τι κάνουμε, δίνουμε στα πάντα αξία, παιδιά. Αν δεν δώσουμε σε κάθε στιγμή αξία, νομίζουμε ότι τσάμπα είναι. Ότι το σύμπαν τσάμπα την έκανε αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω τι να κάνει και είναι κάτι να κάνει μερικές στιγμές, μωρέ, έτσι. Βλακίες για να γεμίσω τη ζωή του στα μάτια. Έλα, κάνω μερικές στιγμές για να γεμίσω τη ζωή της Αργύρης. Τι δουλειά δεν είχε ο Θεός, λέει κάτσε να κάνω μερικές στιγμές έτσι για να γεμίζουμε. Από τα γεγονότα αυτά που σε ενδιαφέρουν, κάτσε να βάλω και μερικές στιγμές ανάμεσα. Έτσι νομίζω ότι είναι ξεχωριστή. Αυτό το κάνει οι δικές μας πεποιθήσεις. Δεν υπάρχουν γεγονότα. Τα πάντα είναι συνεχόμενο γεγονός. Δεν υπάρχουν γεγονότα, αν το καλοσκεφτείτε. Το τι ξεχωρίζει εσύ γεγονός είναι εκείνο που κόβει τη σύνδεση του γιατί νομίζει ότι δεν έχει συνέπεια σε όλο το σύμπαν. Και κόβει τη σύνδεση γιατί δεν την ξέρει και λες ένα γεγονός, αρχίζει και σταματάει εκεί. Για το ζητώ στο μέλλον. Όμως δεν υπάρχει γεγονός. Όλα είναι ένα συνεχές γεγονός. Έτσι, πάνω καταλάβω. Σκέφτομαι στις άλλες κοινωνίες των μέλισσων και των μυρμηγκιών.
που γίνεται τη πουτάνα εκεί κάτω και αυτά έχουν διάφορα γεγονότα, αλλά από πάνω όλα είναι ένα, ξέρεις. Τα βλέπεις με αρνίκια, πάνε εκεί, θα πάρουν το Five-Tor. Γι' αυτά γίνονται πολλά πράγματα. Μπράβο, μικρά γεγονότα. Ναι, έτσι είναι παντού, καταλαβαίνετε. Τα πάντα είναι συνεχής γεγονός. Η συνείδησή μας, επειδή εστιάζεται κάπου, λέει αυτό είναι γεγονός. Ένα φύλλο πέφτει. Και εσύ νομίζεις ότι έπεσε ένα φύλλο, είναι γεγονός. Όμως όλη η διαδικασία συνδέεται με κάτι άλλο. Και το φύλλο θα γίνει λίπασμα και αυτά τα πράγματα, ξέρετε. Όλα συνδέονται. Οπότε γεγονότα στην πραγματικότητα δεν υπάρχουν. Η λειτουργία γεγονότων είναι η συνειδησιακή μας εστίαση πάνω σε ορισμένα πράγματα. Και έτσι καταλαβαίνουμε και την έννοια του χρόνου. Right, αλληλουχία γεγονότων. Μπορείτε να πάτε βαθιά σε και άλλες καταστάσεις μέσα από αυτά εδώ πέρα που γράφουμε. Ή ένα κρασέντο, ας πούμε, να το δούμε έτσι με μουσικά. Γιατί κάποια στιγμή. Μουσικά, ναι. Ή με το καρδιογράφημα. Εσύ που είσαι στο τέτοιο, έτσι κάνω έτσι με το καρδιογράφημα. Τι είναι όλα. Έτσι. Έτσι. Πώς θες, γιατί και το καρδιογράφημα και οι συχνότητες και η μουσική και η vibration είναι το ίδιο πράγμα. Συχνότητες είναι τα πάντα. Όπως θέλετε τα βλέπετε. Λοιπόν, εντάξει, είμαστε με αυτό. Δεν θέλουμε άλλο να το αναλύσουμε. Το καταλαβαίνουμε. Άρα δώστε αξία στη στιγμή, παιδιά, όποια και αν είναι, και θα βγάλετε φως. Λοιπόν, όλα είναι ουδέτερης σημασίας και σοβαρότητας. Αυτή η πεποίθηση πάλι θα σας βοηθήσει να καταλαβαίνετε ότι κάθε φορά που κάτι είναι σοβαρό για σας, σοβαρό για σας, βγαίνει από το σοβαρό και βάρος, βγαίνει από το σο και το φως, σοφός, δικό μου φως, σοβαρός, δικό μου βάρος, και σοβαρότητας. Με την έννοια σοβαρότητας μιλάμε με την εστίαση, τη συνείδηση μας πάνω εκεί. Γιατί αν καταλάβετε ότι η εστίαση δημιουργεί βαρύτητα στο σύμπαν, άρα και έλκη, να καταλάβετε λοιπόν ότι κατά πάντα που μέσα μας είναι σοβαρά, είναι γιατί τα έλκουμε στον πυρήνα μας. Τα παίρνουμε κατάκαρδα που λέμε. Τους δίνουμε παραπάνω έλξη. Τα κάνουμε παραπάνω δικά μας. Να καταλάβετε ότι κάθε φορά που μιλάμε για βάρος, όταν το παίρνουμε συνειδησιακά, σημαίνει εστίαση συνείδησης. Όλες οι βαρύτητες στο σύμπαν και μέσα μας είναι εστιακά κέντρα συνειδήσεως. Άρα κάτι είναι σοβαρό για μας όταν εμείς του δίνουμε βάρος. Όταν λέμε στον άλλον σοβαρέψου, στην πραγματικότητα λέμε κάν το δικό σου. Κάν το δικό σου. Έλξε το μέσα σου. Έλξε το δηλαδή. Δώσ' του βάρος ώστε να κολλήσει το κέντρο σου. Δημιούργησε βαρύτητα. Έλξε. Το καταλάβαμε. Άρα είναι μερικοί άνθρωποι λοιπόν που σε μερικά θέματα είναι σοβαροί, γιατί τα θέλουν κατάκαρα τους, το παίρνουν βαθιά μέσα τους, είναι σημασία που δίνουν σοβαροί. Και άλλα πράγματα είναι άνθρωποι ασόβαροι για ορισμένα πράγματα. Που δεν δίνουν την σοβαρότητα που πρέπει. Και έτσι εμείς τι βλέπουμε εκεί πέρα, μας πάντα νεύρα, είναι καλά. Ρε. Δεν το καταλαβαίνεις. Δεν βλέπεις. Λες, έλα μωρέ, και τι έγινε. Ρε, δεν το βλέπεις. Ρε, έλα μωρέ. Και τι μας νοιάζει. Ρε, για μένα είναι σοβαρό. Ναι, αλλά εμένα τι είναι. Κλικ, κλικ, κλικ. Πρέπει όμως να καταλάβουμε ότι και για τον άλλον και για εμάς ο καθένας έχει τις δικές του σημασίες και σοβαρότητες. Αυτό μας κάνει λοιπόν αυτή η πεποίθηση να καταλάβουμε ότι ο καθένας μπορεί να δώσει την ελαφρότητα και τη σοβαρότητα στο θέμα. Να αναλόγωσε στη δική του έλξη που θέλει να το πάρει μέσα του για να το λάβει. Και αυτό που λέμε ότι όλα είναι ουδέτερη σημασία. Γι' αυτό. Άρα είναι ουδέτερα. Δηλαδή για κάποιον μπορεί να είναι σοβαρό με σχέση. Για άλλον να μην είναι σοβαρό. Για κάποιον μπορεί να είναι σοβαρό αυτό που γίνεται σαν γεγονός στην Ελλάδα. Για άλλον να μην είναι σοβαρό. Ένας δεν δίνει σοβαρότητα στην υγεία του πολύ. Για άλλον να μην είναι σοβαρό. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Άρα λοιπόν αφού είναι ουδέτερα όλα, όχι μόνο καταλαβαίνουμε ότι καθένα έχει τη δική σοβαρότητα, αλλά πάλι τι έρχεται. Έρχεται την ικανότητα σε εμά να μπορώ να πω αυτό που βλέπω σοβαρό, μπορώ να το δω και από άλλη πλευρά, να μην είναι τόσο σοβαρό μέσα μου. Μπορώ να το φέρω σε μια ουδετερότητα. Και να έρθει σε μια ουδετερότητα τελικά. Γιατί και να έρθει σε μια ουδετερότητα σχετικά με εμά, εννοείς. Ναι. Ναι, γιατί από σοβαρό, δηλαδή το έλεγχο του σπουδού για να το πάρω κατάκαρδα μέσα μου, μπορώ να το πω, OK, άστο να μην του δώσω τη σοβαρότητα. Δηλαδή να μην το έλεγξω τόσο πολύ στον πυρήνα μου. Αυτό θα μπορώ να το κάνω μόνο όταν για μια φορά πριν έχει γίνει όμω σοβαρό. Γιατί την πρώτη φορά θα είμαι ένας αγνοούντας, δεν θα το έχω ζήσει. Τη δεύτερη φορά θα το έχω ζήσει και απλά δεν θα το θέλω. Καταλάβατε. Πάντως αυτό, δηλαδή πρακτικά τώρα, όπως το λέμε, αυτό τώρα το κάνω πολύ καλύτερα από ότι το έκανα στο παρελθόν. Ναι. Πιστεύω, ναι. Να μπορείτε να καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα δεν είναι γενικά σοβαρά. Που λέει τα πράγματα είναι σοβαρά. Δεν υπάρχει γενική σοβαρότητα. Αν θες να το βλέπεις σοβαρό, αν θες δεν το βλέπεις σοβαρό. Έχετε την ικανότητα. Χθες έγινε κάτι, να το πω. Πες. Είχα πάει σε ένα catering, αυτό που σου έλεγε. Σε κάτι λόρδους τέλος πάντων. Και αυτοί πίναν τα κέρατά τους. Σε κάποια φάση εμείς σαν catering
δεν είχαμε υπολογίσει τις μπύρες. Γιατί λέμε εντάξει, έχουμε ένα σωρό άλλα ποτά, εντάξει, τώρα πάρουμε μερικές μπύρες. Αυτή πιάνε πάρα πολλές μπύρες και στο τέλος πήραμε και τις μπύρες από το ψυγείο του Λόρδου, τις δικές του. Οπότε το βλέπει αυτό σε μια φάση και ταρακουνιέται, κοκκίνησε, ξέρω εγώ και αυτά και τεράστιο πρόβλημα, απλώθηκε. Τεράστιο πρόβλημα, το πήραμε μέσα μας αυτό που λες. Το νιώσαμε σαν έντονο πρόβλημα, παγώσαμε. Και σε κάποια φάση ξεκολλάω και λέω εντάξει, τι κάναμε τελικά. Πήραμε μερικές μπύρες, θα τις δώσουμε αύριο. Γιατί το κάναμε τόσο μεγάλο θέμα, γιατί ο Λόρδος μας το έκανε. Ναι. Και όταν το είπα στους άλλους, συμφωνήσαμε ότι ναι, δεν είναι θέμα τελικά, άρεσε. Τι έγινε, το τόσο το κάναμε τόσο. Θα του μιλήσουμε και θα πούμε ότι αύριο είναι οκ, okay, αυτό πάρε τις μπύρες σου πίσω και τα λεφτά είναι αυτά και τα λοιπά. Ναι. Και εκεί τελείω, αλλάξε πάλι όλη η ΟΗ. Έτσι, αυτό θα σου πω. Παρ' όλα αυτά όμως, πρέπει να καταλαβαίνετε και τον άλλον ότι γι' αυτό μπορεί να ήταν κάτι γι' αυτό σοβαρό. Ήταν πολύ πρόβλημα. Καταλαβαίνετε. Πρέπει λοιπόν να έχουμε μια συνέση. Ναι. Όταν θέλουμε να έχουμε μια σωστές επικοινωνίες, πρέπει να έχουμε συνέση. Ναι, γι' αυτό λέω πρέπει να το επικοινωνούμε μετά με τον άλλο που έχει το θέμα, που απλώνει το θέμα. Αυτό τώρα μας οδηγήσει, μόλις τελειώσουμε τις υποποιηθήσεις, δεν ξέρω πόσο σεμινάρια θα κάνουμε, κάνα δύο, δεν ξέρω ίσως τρία. Μετά θα σας πω ορισμένες τεχνικές επικοινωνίας που θα μπαίνουν σε αυτό το πράγμα. Πώς να μπορείτε να φτιάξετε την επικοινωνία σας με τον κόσμο, να είναι τόσο καλή, ώστε να είστε πάντοτε, καταλαβαίνεις, σε μια κατάσταση, θα λέγαμε, επικοινωνίας καλής προς όφελός σας, προσέγγισης σχετικά με το πως είναι το κομμάτι του ανθρώπου. Ορισμένες τακτικές. Προβάλλοντας την αλήθεια, ρε παιδί μου. Και όχι κρύψω, ξέρεις. Πάντοτε η αλήθεια προβάλλεται άμα θες με πολλούς τρόπους. Ναι. Το ξέρεις αυτό. Ναι. Υπάρχουν τρόποι να μπορείς να πεις την αλήθεια με συγκεκριμένα πράγματα ώστε να φέρεις το μέγιστο αποτέλεσμα που θες. Ναι. Και το ξαναλέω. Ναι. Με λόγους τι θέλεις. Λοιπόν, θα το κάνουμε όμως σε επόμενα σεμινάρια. Να προχωρήσουμε σε καμία επίθεση. Ναι, ναι. Λοιπόν, η άλλη επίθεση είναι. Λοιπόν, κάθε άποψη είναι αληθινή στο επίπεδό της και για τον εαυτό της. Είναι αληθινή. Στο επίπεδό της και για τον εαυτό της. Αυτή η άποψη μπορεί να είναι ένα συγκεκριμένο άτομο, μπορεί να είναι μια γνώμη, μπορεί να είναι οποιοδήποτε. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αναλόγως τη δόνηση που ο καθένας, αναλόγως την άποψη του καθένα, αναλόγως την επιτύχηση του καθένα, αυτό που βλέπει είναι το αληθινό για αυτόν. Και για αυτόν πραγματικά είναι αληθινό, έτσι όπως το βλέπει. Επομένως δεν μπορούμε να ακυρώσουμε κάποιου τη γνώμη, γιατί για αυτόν η γνώμη είναι 100% αληθινή, αφού είναι μέσα εκεί και τη βιώνει. Καταλάβαμε. Αυτό μας δίνει την ικανότητα να ξέρουμε ότι για τον εαυτό της, για την ίδια τη δόνησή της, για το ίδιο το εγώ της, για το ίδιο την πεποίθηση, η πραγματικότητα που βιώνει είναι αληθινή. Να το καταλάβουμε αυτό. Έτσι λοιπόν να καταλαβαίνουμε ότι κάθε ένας που είναι κάτω από συγκεκριμένη δόνηση, κάτω από συγκεκριμένα, από συγκεκριμένα δαιμόνια, έχει και τη συγκεκριμένη αληθινή πραγματικότητά του, γιατί έχει τα ανάλογα βιώματα. Καταλαβαίνετε. Ένας άνθρωπος μπορεί να είναι στην πλάνη του. Αυτόματα δεν πάει να πει επειδή είναι στην πλάνη του και νιώθει ότι καταστρέφεται το σπίτι του, ότι δεν έχει το ανάλογο συνέστημα, και είναι να βιώνει ότι καταστρέφεται το σπίτι του. Άσχετα αν σου έχει κάνει μαγικά το σπίτι του με μια χαρά ή τον κοροϊδεύει. Καταλαβαίνετε. Εκείνη την ώρα που κάποιο λοιπόν κάτω από συγκεκριμένη δόνηση έχει ανάλογες σκέψεις, ανάλογο συνέστημα και ανάλογη δράση, για εκείνον είναι αληθινό. Όταν άλλο σου λέει, κάω και καταλαβαίνω. Έρχονταν μια φορά, παιδί μου, μερικοί άνθρωποι και είναι κλέφτες, ας πούμε. Άλλοι άνθρωποι είναι ζητιάνοι και τους βλέπω. Και μιλάμε κανένα φορά και μου λένε: μα καλά, βλέπεις τώρα αυτός πάει και ζητιανεύει. Τη βλέπεις τη γύφτισα. Είναι, ξέρεις, κουφαλίτσα, ξέρω εγώ, ψέματα τα λέει. Πάει εκεί πέρα, κάνει το ένα, κάνει το άλλο. Δεν το θέλει. Τι λέω, νομίζεις εσύ θα το έκανες. Όχι, μου λέει, ξέρω εγώ, αλλά τα παιδιά της δεν είναι έτσι, είναι έτσι, κοροϊδεύει, θα πάρει λεφτά. Εσύ λέω, θα το έκανες. Όχι. Για αυτή είναι αληθινή η νόμιση, το καταλαβαίνεις, λέω. Για αυτή, για να φτάσει σημείο να το κάνει. Μην νομίζω ότι είναι κάτι παραπάνω. Ζει αυτή τη δόνηση της έλλειψης. Άλλο μα θες να δώσεις. Το καταλάβατε. Άλλο μα θες. Αυτός για να το κάνει σημαίνει ότι έχει ανάγκη. Εσύ για να το κάνεις, μα δεν το έχεις ανάγκη. Το καταλαβαίνεις. Ναι, αλλά αυτή θα κάνει, θα μαζέψει, το κάνει κρυφά. Παίρνει καλά, κάνει ό,τι για να κάνει. Εσύ θα το κάνεις, όχι. Γιατί.
Και εσύ δεν σε ανεβήσει και να διανύσει. Εγώ δεν ήθελα να διανύσω. Αυτό είναι. Αυτό για να το κάνει πάει να πει ότι έτσι είναι η λύση του. Αυτή είναι πόρνη. Ναι, είναι πόρνη, είδε και εμεί καθόμαστε εδώ πέρα. Πήρε και εμεί πόρνη. Α, εγώ δεν θέλω να γίνω πόρνη. Τι σημαίνει τι κάνει κάθε μία. Πήρε κάτω κι εσύ. Αν νομίζει τελικά ότι είσαι εντάξει και καλύτερα, να είσαι εντάξει καλύτερα. Αν όμω δεν νομίζει ότι είναι καλύτερα να είσαι πόρνη και ότι δεν θα θέλει να πέσει, δεν πρέπει να τη λυπάσαι εσύ από κάτι άλλο, όχι να την κρίνει. Δηλαδή δεν σε καταλαβαίνω που είπε εκεί πέρα. Άρα ένα κλέφτη, ένα άνθρωπο, οτιδήποτε, όλοι αυτοί που λέτε ότι κάνουν πράγματα που εσεί δεν θα τα κάνατε, πρέπει στην πραγματικότητα να του καταλαβαίνετε. Του λυπάσαι του ανθρώπου που πέσανε σε αυτό το πράγμα που εσεί δεν το κάνατε, δεν του λέγατε. Δεν του λέγατε κατά βάθο, κάνετε. Α, δεν πιστεύω να το κάνω κι εγώ, γάμο. Ναι ή όχι. Ναι, έτσι είναι. Σκέφτομαι ένα παράδειγμα τώρα με τον πιτσιρικά μου και τη γιαγιά του. Που πηγαίνανε και βλέπουν μια ζητιά, να ξέρω εγώ, και λέει η γιαγιά. Ξέρεις πως θα βγάζει αυτή, κάθεται εδώ πέρα και λεπτόνια. Και τη λέει ο άνθρωπος, βγάζει πολλά λεφτά. Άστα, του λέει αυτό εκεί. Τότε τη λέει, γιατί δεν κάθεσαι και εσύ στην απέναντι γωνία. Έτσι. Έτσι, γι' αυτό λέω. Άρα λοιπόν, είτε πιστεύετε αυτά που νιώθετε, επομένως κάθε δόνηση, για τη συγκεκριμένα, για αυτό που την κάνει και την δουλεύει και την εξυπηρετεί, είναι αληθινή έτσι όπως το βλέπει. Είναι αληθινή, σωστή και έτσι όπως το βλέπει. Αλλιώς δεν την έκανε. Πάμε να καταλάβουμε το πρόβλημα αυτό. Μην νομίζω ότι κάποιος όταν κάνει πράγματα έχει τη δική μας τη συνείδηση. Μπορεί να τη φτάνει που και που. Αλλά εκείνη την ώρα που κάνει συγκεκριμένα πράγματα, είναι φυσικό άνθρωπος που δεν έχει αυτή τη συνείδηση που είσαι εσύ όταν λες το κάνω. Γιατί με ρίχνει. Το καταλαβαίνετε. Αλλά εκείνος από τη στιγμή που το κάνει, δεν χρειάζεται να πέφτει σε αυτό το επίπεδο να τον κρίνετε με την έννοια αυτή. Κάθε άνθρωπος λοιπόν έχει τη δική του την αλήθεια και το δικό του, και το, δικό του το σκεπτικό. Έτσι. Κάθε άποψη λοιπόν από το επίπεδο, κάθε θέα όπως λέω και εγώ, από το συγκεκριμένο μπαλκόνι είναι αληθινή. Δεν μπορεί να την ακυρώσει, να λες την αυτή η θέα είναι ψεύτικη, φίλε. Πάνω στον άλλο όροφο είναι αληθινή θέα. Θα το λέγατε ποτέ. Όχι, κάθε θέα είναι αληθινή. Άλλο πια προτιμάτε εσείς. Ε? Έτσι ναι. Μπαλκόνια είναι η συχνότητα. Μπαλκόνια που βλέπουμε τη θέα. Μπαλκόνια που βλέπουμε το Θεό, δηλωμένο. Λοιπόν, πού είμαστε τώρα.